Γεια σε όλους, είμαι ο Γκίλγαμες και σήμερα κυκλοφόρησαν τα spoilers του chapter 1064. Πραγματικά το μόνο που έχω να πω είναι το ότι αυτό το τρένο που έχει ξεκινήσει ο Όντα, ο οποίος μας δίνει μόνο συγκλονιστικά chapters από τότε που ξεκίνησε το τελευταίο σάγκα, πραγματικά φαίνεται να συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο, οπότε πάμε να διαβάσουμε σιγά σιγά τα spoilers. Σε περίπτωση που κάποιος δεν θυμάται τι έγινε στο προηγούμενο chapter, έχω ανεβάσει ήδη ένα βίντεο ανάλυση στο κανάλι μου, οπότε σίγουρα θα πρότεινα να του ρίξετε μια ματιά. Πριν μπούμε στο βίντεο όμως, να σου θυμίσω ότι σε περίπτωση που σου αρέσει αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί του like, γιατί έτσι βοηθάς τον αλγόριθμο του YouTube να προωθήσει καλύτερα αυτό το βίντεο και προφανώς προωθώντας καλύτερα αυτό το βίντεο βοηθάς και εμένα. Έτσι είμαι και εγώ χαρούμενος, είστε και εσείς χαρούμενοι και είμαστε γενικά μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Επίσης, άμα σου αρέσει γενικά το περιεχόμενο του καναλιού μου, μην ξεχάσεις να κάνεις και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις τα μελλοντικά μου βίντεο. Αρκετά σε ζάλισα με όλα αυτά τα άκυρα όμως, οπότε πάμε επιτέλους να μπούμε στα spoilers. Το chapter αυτής της εβδομάδας λοιπόν είναι το 1064, ξεκινώντας θέλω να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στο cover story. Γενικά τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες έχουμε φύγει από το cover story στο οποίο πρωταγωνιστούσαν τα αδέρφια του Σάντζι και έχουμε μπει πλέον σε ένα πολύ γαμάτο cover story στο οποίο βλέπουμε ουσιαστικά το πώς εξελίζεται το πλάνο του Teach. Άμα θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, μάθαμε ότι κάποια από τα μέλη του πληρώματος του Teach κατάφεραν να πάνε στο Whole Cake Island και μάλιστα μπόρεσαν να παγάγουν και την Pudding και όπως σας έλεγε κιόλας ο θείος Γκίλγαμες, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το cover story, ένας από τους δύο μυστήριους χαρακτήρες, οι οποίοι κρυβόντουσαν πίσω από αυτή την απαγωγή, εννοείται πως ήταν ο Ακίτζι. Προφανώς λοιπόν αυτή η αποκάλυψη βγάζει πολύ μεγάλο νόημα, γιατί από την πρώτη στιγμή του cover story είχαμε δει ότι κάποιος χαρακτήρας είχε καταφέρει να παγώσει την πόλη της σοκολάτας. Ο Ακίτζι λοιπόν ήταν ο μόνος χαρακτήρας που μου είχε έρθει στο μυαλό τότε, καθώς μου έβγαζε πολύ μεγάλο νόημα, μιας και ξέρουμε ότι συνεργάζεται με τον Teach. Στο σημερινό cover story λοιπόν μαθαίνουμε ότι οι δύο χαρακτήρες που απήγαγαν την Pudding ήταν ο Aokiji μαζί με τον Van. Αρκετά ενδιαφέρον μάλιστα είναι και ο τίτλος αυτού του cover story, καθώς αναφέρει τον Aokiji σαν να είναι μέλος του πληρώματος του Teach, κάτι που πολύ πιθανό μπορεί να σημαίνει κιόλας ότι είναι ο 10ος Titanic Captain. Μάλιστα κιόλας σε αυτό το cover story μπορούμε να τον δούμε και πάνω σε ένα πλοίο του πληρώματος του Teach. Πολύ ενδιαφέρον cover story όπως και να έχει, αλλά επειδή έχω και άλλα πράγματα που θέλω να προσθέσω, θα τα αναφέρω λίγο πιο μετά στο βίντεο, καθώς όλα αυτά τα γεγονότα συνδέονται κιόλας με το ίδιο το chapter. Ξεκινώντας λοιπόν, μπαίνουμε πολύ γενικά στα spoilers, καθώς μαθαίνουμε ότι περίπου το μισό chapter αφοσιώνεται στην πολύ μεγάλη μάχη η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και προφανώς αναφέρομαι στη μάχη για την οποία νομίζω πως όλοι παρακαλάγαμε να μην την αφήσει ο Όντα να γίνει off camera και αυτή προφανώς είναι η μάχη ενάντια στον Teach και τον Law. Σίγουρα χαίρομαι λοιπόν που θα δούμε έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της μάχης, γιατί έχουμε ξενερώσει με διάφορες μεγάλες μάχες στο παρελθόν και νομίζω πως το καλύτερο παράδειγμα πάνω σε αυτό ήταν η μάχη ανάμεσα στον Ακαίνου και τον Aokiji. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω μάχες ανάμεσα σε διάφορους δυνατούς χαρακτήρες, οπότε σίγουρα ανυπομονώ full να δω τι θα γίνει στη συνέχεια. Όσον αφορά τα spoilers που έχουμε μέχρι στιγμής πάντως, η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά το τι γίνεται σε αυτή τη μάχη, καθώς η μόνη πληροφορία που έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι το ότι ο Λόπα είναι επιτεθεί στον Teach χρησιμοποιώντας την τεχνική Amputate, η οποία για όποιον δεν θυμάται τι ακριβώς είναι βασικά αυτή η επίθεση που κάνει ο Λόπα μέσα στο room, στην οποία κουνάει το σπαθί του και μπορεί έτσι να κόψει τον αντίπαλό του χωρίς καν να τον ακουμπήσει, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι είναι ίσως η πιο βασική επίθεση του Λο, οπότε ίσως ξεκινάει έτσι τη μάχη για να μπορέσει να τεστάρει λίγο τον Teach, έτσι ώστε κιόλας να δει το τι μπορεί να κάνει και προφανώς όπως όλοι περιμέναμε, ο Teach καταφέρνει να αποκρούσει αυτή την επίθεση. Δεν μαθαίνουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες, ειδικά όσον αφορά το πώς κατάφερε να την αποκρούσει ο Teach ή άμα κιόλας έκανε και αυτός κάποια επίθεση στον Λο, οπότε όσον αφορά τουλάχιστον τα γεγονότα αυτής της μάχης, θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα μέχρι να κυκλοφορήσει ολόκληρο το chapter. Όπως και να έχει, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτού του chapter δεν είναι ακριβώς αυτή η μάχη, αλλά είναι στην πραγματικότητα κάποιες πληροφορίες τις οποίες παίρνουμε. Όσο ο Λο και ο Teach πολεμάνε λοιπόν, μπορούμε να δούμε σε ένα πλοίο του Teach, το οποίο βρίσκεται κοντά στο νησί, ότι βρίσκεται μέσα η Pudding. Γιατί λοιπόν αυτή η πολύ μικρή πληροφορία μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική για τη συνέχεια της ιστορίας. Καταρχάς, άμα δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του manga του One Piece, όπου βλέπουμε τα γεγονότα ενός cover story να συνεχίζονται άμεσα στην κανονική ιστορία, καθώς είδαμε την αρχή της απαγωγής της Pudding μέσω όλων αυτών των cover stories και πλέον βλέπουμε τη συνέχεια αυτής της ιστορίας μέσα στα γεγονότα της κανονικής ιστορίας του manga. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό για την ιστορία, γιατί από εδώ και πέρα θα πρότεινα σίγουρα να δίνουμε περισσότερη βάση στα cover stories. Επίσης κιόλας αναρωτιέμαι το πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό το anime, καθώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε δει ποτέ να γίνεται animate οποιοδήποτε σκηνικό κάποιου cover story. Οπότε σίγουρα θέλω να δω
εδώ, αν θα επιλέξουν να βάλουν στο άνιμε την αρχή όλης αυτής της μεγάλης απαγωγής. Επίσης κιόλας ανυπομονώ να δω το πόσο μεγάλο ρόλο θα παίξει που βρίσκεται εκεί η Πούντινγκ, γιατί προσωπικά θα μου άρεσε πάρα πολύ ένα σενάριο στο οποίο ο Λο θα καταφέρει να ξεφύγει με κάποιον τρόπο και μάλιστα κάπως καταφέρει να σώσει και την Πούντινγκ. Εμένα προσωπικά θα μου άρεσε πάρα πολύ ένα σενάριο στο οποίο η Πούντινγκ μπαίνει στο πλήρωμα του Λο και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί μπορεί να γίνει αυτό, εφόσον κιόλας θα τέριαζε στο πλήρωμά του έχοντας το ρόλο της μαγείρισας και κάπως έτσι κιόλας θα μπορούσε να βοηθήσει τον Λο διαβάζοντάς του τα αντίγραφα από τα κόκκινα Poundcliffs, βοηθώντας τον έτσι σε όλο το ταξίδι του και γιατί όχι κάποια στιγμή μελλοντικά να συναντήσει στο τέλος του και τον Σάντζι. Ας επιστρέψουμε στα spoilers όμως. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν προς το παρόν τουλάχιστον, δεν μαθαίνουμε άμα η Πούντινγκ έχει καταφέρει να κάνει awaken το τρίτο μάτι της ή όχι, καθώς το μόνο που βλέπουμε είναι πως είναι κλειδωμένη μέσα σε ένα κλουβί, αλλά βέβαια μας έκανε μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη, καθώς τη βλέπουμε να φωνάζει στο υπόλοιπο πλήρωμα του Teach ότι σε περίπτωση που ήταν ζωντανή ακόμα η Big Mom, θα ερχόταν εδώ για να σε σκοτώσει όλους. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν έχει πεθάνει όντως η Big Mom, αν και δεν ξέρουμε ακόμα με ποιο τρόπο έχει καταφέρει να το μάθει αυτό η Πούντινγκ, αλλά νομίζω πως υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Πρώτον, μπορεί να το διάβασε σε κάποια εφημερίδα, οπότε κιόλας δεν μπορούμε να ξέρουμε άμα η Big Mom πέθανε 100%, και το δεύτερο πιθανό σενάριο είναι το να είχε αυτό το μικρό χαρτάκι, το οποίο σου δείχνει ουσιαστικά το άμα είναι ζωντανός ο άλλος. Αυτό το χαρτάκι προφανώς ονομάζεται Vivre Card, ή όπως προφέρεται τέλος πάντων. Σε περίπτωση λοιπόν που κάει και τελείως αυτό το χαρτάκι, προφανώς εννοείται πως η Big Mom έχει πεθάνει. Το ερώτημα σε αυτό όμως είναι το άμα είχε αυτό το χαρτάκι η Pudding. Αν δεν κάνω λάθος, οι μόνοι δύο χαρακτήρες όπου έχουμε δει να έχουν το χαρτάκι της Big Mom ήταν ο Πέρο Σπέρο και η Λόλα. Βέβαια, εφόσον το είχε η Λόλα, προσωπικά μου βγάζει νόημα να το έχει και η Pudding. Όπως και να έχει, χαίρομαι που πέθανε Big Mom, γιατί σίγουρα θέλω να δω περισσότερους σημαντικούς θανάτους στην ιστορία και σίγουρα θέλω να δω και άμα είχε και την ίδια κατάληξη ο Kaido. Σε περίπτωση πάντως που πέθανε και ο Kaido, νομίζω πως θα είναι ο πρώτος χαρακτήρας τον οποίο θα έχει σκοτώσει ο Λούφι. Όπως και να έχει, πολλοί από εμάς γκρινιάζαμε το ότι ο Όντα δεν σκοτώνει χαρακτήρες και αυτός προφανώς μας την είπε γιατί μόλις μέσα σε δύο arcs έχει σκοτώσει σίγουρα πάρα πολλούς. Είτε αυτοί ήταν καλοί χαρακτήρες όπως ήταν ο Γιάσου και ο Πέντρο, ή ακόμα και κακούς όπως ήταν ο Ρότσι και η Big Mom. Συνεχίζοντας όμως με τα spoilers, μπορούμε να δούμε τα μέλη των δύο πληρωμάτων να παλεύουν μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πόσο ακριβώς τα μέλη του πληρώματος του Λο μπορούν να τα βάλουν με αυτά τα τέρατα, και δεν είναι και πανσέλινος κιόλας για να πεις ότι θα βοηθήσει κάπως ο Μπέπο σε περίπτωση που μπορούσε να γίνει Σούλονγκ. Κάπου εδώ αλλάζουμε σκηνικό όμως και μπορούμε να δούμε τον Ακαίνου, ο οποίος έχει μάθει για αυτή τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Λο και στον Teach, και μάλιστα μαθαίνουμε και το όνομα του νησιού, το οποίο είναι το Winner Island ή αλλιώς το νησί του νικητή, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε παραπάνω πληροφορίες όσον αφορά το πώς αντιδράει ο Ακαίνου σε όλο αυτό. Επιστρέφουμε στο νησί του Vegapunk λοιπόν, και συγκεκριμένα βλέπουμε την Bonnie να είναι τελείως εξοργισμένη και μάλιστα με όλον αυτόν τον θυμό έχει καταφέρει να αλλάξει τις ηλικίες από όλα τα μέλη του group, χωρίς να ξέρουμε όμως τι ηλικίες τους έχει δώσει. Προσωπικά σίγουρα θα ήθελα να δω τον Λούφι σε μια πολύ μεγάλη ηλικία, γιατί μπορεί ποτέ μελλοντικά να μην μπορέσουμε να τον δούμε. Επίσης, η Bonnie μας αποκαλύπτει περισσότερα πράγματα για τον πατέρα της. Μας λέει λοιπόν ότι ο Κούμα είχε καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση στο παρελθόν, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τον λόγο. Φαντάζομαι ότι πήγε να προστατέψει κάποιον από την παγκόσμια κυβέρνηση ή μπορεί να έβρισε κάποιον Celestial Dragon. Και επίσης μαθαίνουμε ότι ο Κούμα είναι μέλος ενός Special Race. Δεν μαθαίνουμε ακόμα ποιο είναι αυτό το Race, αλλά σίγουρα θέλω να μου πείτε στα σχόλια από ποια φυλή πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ο Κούμα. Μεταφερόμαστε εντωμεταξύ και στο group του Zoro, ο οποίος έχει μείνει στο πλοίο μαζί με τον Brook, και μπορούμε να δούμε κιόλας όλα τα μέλη του πληρώματος να φοράνε καινούρια ρούχα. Εντωμεταξύ, ελπίζω ο Brook να μην αφήσει τον Zoro να κάτσει κοντά στο τιμόνι, γιατί σε περίπτωση που το πιάσει στα χέρια του Zoro, μπορεί ο Brook να συναντήσει τον Λαμπούν πολύ πιο νωρίς από ό,τι υπολόγιζε. Στο τέλος αυτού του γαμάτου chapter λοιπόν, αλλάζουμε για ακόμα μια φορά σκηνικό, καθώς μπορούμε να δούμε τον Σάκα ή αλλιώς τον Punk 01 να μιλάει στο τηλέφωνο με τον Dragon και να του λέει ότι αυτός ή αλλιώς ο Vegapunk πολύ σύντομα θα πεθάνει. Καταρχάς να πω ότι χαίρομαι που έπεσα μέσα όσον αφορά στο ότι ο Vegapunk συνεργάζεται με το Revolutionary Army, και φαντάζομαι ότι λέει στον Dragon ότι ξέρει πως θα πεθάνει επειδή έχει μάθει ότι τον κυνηγάει η παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτά ήταν τα spoilers αυτή την εβδομάδα λοιπόν. Πραγματικά νομίζω πως μιλάμε για ένα απίστευτο chapter. Ένα chapter που έχει μέσα τη μάχη του Λο με τον Teach και έχει μέσα χαρακτήρες όπως είναι ο Vegapunk, ο Ακαίνου αλλά και ο Dragon, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ επειδή επιτέλους έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Κάτι που είναι και λίγο στενάχωρο βέβαια. Επίσης, όπως όλοι περιμέναμε, την επόμενη εβδομάδα το manga θα έχει break. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα λοιπόν. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε και τα επόμενα μου βίντεο, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα ανέβουν και αρκετές
θεωρίες και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο. Γεια σας!